κάναμε κουτσομπολιό κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει αυτό. Αλλά όμως είμαστε εδώ για να σας στείλουμε στην Σύφνο ένα τέλειο ταξίδι καταπληκτικό. Θα μπείτε στο Instagram μας που ξέρετε πια ότι είναι το Σταρκούκου. Αν δεν είστε, αν δεν μας έχετε κάνει follow, πρέπει οπωσδήποτε να μας κάνετε follow, εντάξει. Μετά θα βρείτε την ανάρτηση, θα κάνετε like, φωτογραφία, γράφετε και ένα comment. Και ένα τριήμερο στη Σύφνο με όλα πληρωμένα. Τρεις διανυστερεύσεις στο ξενοδοχείο Δελφίνι που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Τους δέκτες σας με τρία γεύματα στο All Day Restaurant Ίσαλος και ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, παρακαλώ, προσφορά του Otto Moto Apollo Rental. Δηλαδή, πραγματικά, με τις ευχές μας να περάσετε υπέροχα. Και να Σταρκούκου, λοιπόν, στο Instagram μας, like, σχόλιο και θα κάνουμε την κλήρωση. Και βεβαίως και πάμε μέσα στο Σταρκούκου ήταν και το δημοψήφισμα. Βεβαίως. Το που ψηφίζετε Συμφωρία. Λοιπόν εσείς για να δούμε τα τελευταία αποτελέσματα. Ποια από τις αποχωρήσεις εβδομάδας δεν περιμένατε? 81% είναι ο Δημήτρης μας, δυστυχώς, δεν το περιμένατε με τίποτα. 17% ο Γιώργος. Και ένα Μάρλεν Διονύση. Και τα λέμε κι εμείς. Προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτηκε μαζί αυτό το μυαλουδάκι και δεν απέδωσε όπως θα έπρεπε. Μου έρχονται κάποια πράγματα στο μυαλό, αλλά θα πάω σε μια άσχετη ερώτηση. Με τη Μαρία. Τελείως. Είστε μαζί? Ναι, είμαστε. Ποιος είπε ότι δεν είμαστε? Κανένας. Όχι, έχουμε πει. Έχουν πει. Όχι, εμείς δεν έχουμε πει. Όχι, εμείς δεν έχουμε πει. Εμείς που να ξέρουμε. Άμα ήμουν ένα μήνα ακόμα μέσα στο παιχνίδι, θα είχα γίνει αστροναύτης, θα είχαμε εξωγήινο. Ναι, άκου λίγο. Δηλαδή δεν ισχύει ότι όταν βγήκατε από το παιχνίδι, χωρίσατε? Ναι, σε κάποια φάση πήγα εγώ στο σπίτι μου και η Μαρία στο σπίτι. Τόσο πολύ. Α, όχι. Αν χωρίσατε συναισθηματικά. Όχι. Ποτέ. Δεν ούτε εσύ πήγε στην Νορβηγία πίσω. Με τι αεροπλάνο? Έλα μου, ντε. Αφού ήταν λίγο τα μπασίλε με το αεροπλάνο. Δεν στέκει στη λογική. Δεν βγαίνει και πρακτικά που λέμε, να ξέρετε. Άρα το σημειώσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι μαζί δεν υπήρξε συναισθηματική απόσταση. Είναι καλά. Μπράβο σου. Με γεια σου, με χαρά σου που το καταφέρνεις. Κρατάω καλά. Εγώ σε ρώτησα πριν πόσο χρόνο μου είσαι, μου είπες 30, σου είπα ωραία. Έχεις ακόμα μία δεκαετία να το αντέξεις, γιατί στα 40 δεν θα είναι τα ίδια τα πράγματα που σου αρέσαν. Στα 30, στα 40 θα βρεις ενοχλητικά και στα 50 δεν θα αντέχεις. Να σου για πω. Μένα με τη Μαρία ήταν βαρετό το MasterChef μες στο σπίτι, οπότε η Μαρία...